1952. Είναι από το κατά αιώνα Ευαγγέλιο, γιώτα έψιλον κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Σελίδα 952, γιώτα έψιλον 1. Εγώ είμαι η Άμπελος, η αληθινή, και ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός. Παν κλίμα είναι μη φέρον καρπών, εκόπτη αυτό. Και παν κλίμα το φέρον καρπών, καθαρίζει αυτό, διαναφέρει πλειότερων καρπών. Σείς είστε καθαροί δια των λόγων των οποίων ελάλησα προς εσάς. Μείνατε εν εμή και εγώ εν ημίν. Καθώς το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπόν αφ' εαυτού, αν δεν μείνει εν τη Άμπελο, ούτως ουδέ εσείς, εάν δεν μείνετε εν εμή. Εγώ είμαι η Άμπελο, εσείς τα κλίματα, ουμένων εν εμή και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπόν πολλήν, διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάμετε ουδέν. Εάν της δε μείνει εν εμή, ρίπτεται έξω ως το κλίμα και ξηραίνεται. Και συνάγους είναι αυτό και ρίπτουσιν εις πύρ και καίονται. Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνουσι εν ημίν, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς, εν τούτο δοξάζεται ο πατήρ μου εις το να φέρετε καρπών πολλήν και ούτω θέλετε είστε μαθητέ μου. Καθώς εμέ ηγάπησον ο πατήρ και εγώ ηγάπησα εσάς, μείνατε εν τη αγάπη μου. Εάν τα σεντολάς μου φυλάξατε, θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου. Καθώς εγώ εφύλαξα τα σεντολάς του πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Ταύτα ελάλησα προς εσάς, δια να μείνει εν ημίν η χαρά μου, και η χαρά ημώνα είναι πλήρης. Αυτήν η εντολή μου να αγαπάτε αλλήλους, καθώς σας ηγάπησα. Μεγαλυτέραν ταύτην αγάπης, αγάπην δεν έχει ουδής, του να βάλει την ψυχήν αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Σείς είστε φίλοι μου εάν κάνετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Δεν σας λέγω πλέον δούλους, διότι ο δούλος δεν εξεύρει τι κάνει ο Κύριος αυτού. Εσάς δε είπων φίλους, διότι πάντα όσα ήκουσα παρά του πατρός μου εφανέρωσα εις εσάς. Σείς δεν εξελέξατε με, αλλά εγώ εξέλεξα εσάς και σας διέταξα για να υπάγετε εσείς και να κάνετε καρπόν και ο καρπός σας να μένει, ώστε ό,τι αν ζητήσετε παρά του πατρός μου εν το ονόματί μου, να σας δώσει αυτό. Ταύτα σας παραγγέλω, αγαπάτε αλλήλους. Εάν ο κόσμος σας μισεί, εξεύρετε ότι εμέ πρώτερον ημών εμίσησεν. Εάν ήσασταν εκ του κόσμου, ο κόσμος ήθελον αγαπά το ειδικόν του. Επειδή όμως δεν είστε εκ του κόσμου, αλλά εγώ σας εξέλεξα εκ του κόσμου, δια τούτο σας μισεί ο κόσμος. Ενθυμίστε τον λόγο τον οποίον εγώ είπα προς εσάς. Δεν είναι δούλος μεγαλύτερος του Κυρίου αυτού. Εάν εμέ διώξαν και εσάς θέλουσι διώξει. Εάν το λόγο μου εφύλαξαν και τον ημέτερον θέλουσι φυλάξει. Αλλά ταύτα πάντα θέλουσι κάμει σε εσάς δια το όνομά μου, διότι δεν εξεύρουσι τον πλέψαντά με. Εάν δεν ήλθον και ελάλησα προς αυτούς, αμαρτίαν δεν ήθελον έχει. Τώρα όμως δεν έχουσιν πρόφασιν περί της αμαρτίας. Ο μισόν ημέ μισή και τον πατέρα μου. Εάν δεν έκαμον μεταξύ αυτών τα έργα τα οποία ο δις άλλος έκαμε, αμαρτίαν δεν ήθελον έχει. Αλλά τώρα και είδον και μίσησαν και εμέ και τον πατέρα μου. Αλλά τούτο έγινε για να πληρωθεί ο λόγος ο γεγραμμένος εν τον νόμο, ότι εμείς είσαμε δωρεάν. Αυτό λοιπόν που λέει ο λόγος του Χριστού είναι ότι δεν εκλέξατε εσείς εμένα. Σήμερα δεν είστε εδώ επειδή εσύ το αποφάσισες. Δεν εκλέξατε εσείς εμένα. Εγώ εξέλεξα εσάς και σας διέταξα να φέρετε καρπό και ο καρπός σας να μένει εις δόξαν του ονόματος μου, λέγει ο Παντοκράτορας. Και μάλιστα ο Χριστός ολοκληρώνει και λέγει, αληθώς σας λέγω, όσα ανετήσετε παρά του Πατρός εν το ονόματί μου θέλει σας δώσει. Έως τώρα δεν ετήσατε ουδέν εν το ονόματί μου. Ετείτε και θέλετε λαμβάνει, δια να είναι πλήρης η χαρά ημών. Πάρα πολύ σοβαρό, αγαπημένα μου αδέλφια. Τι θέλεις να σου δώσω?
Και ο Κύριος λέει να πεις, δώσε μου να φυλάτω το λόγο σου, να μένω εν τη αληθεία σου, να μην εκκλίνω δεξιά ή αριστερά. Και τότε όσα αναιτήσεις από τον Πατέρα στον ουράνιο θα σου δώσει. Αλλιώς το τέλος σου θα είναι κακό. Γιατί? Γιατί αν μελετάς το Λόγο του Θεού και μένεις στο Λόγο του Θεού, ο Θεός θα σε ευλογήσει, θα έχεις πρόοδο. Πρόσεχε όμως την υπερηφάνεια. Εγώ, πάντοτε ουχή εγώ, αλλά ο Κύριος. Πρόσεχε τις ψευδοδιδασκαλίες. Εάν είσαι προσεκτικός από το ψέμα και από την υπερηφάνεια, τότε και τον εαυτό σου θα σώσεις και τους ακούοντάς σε. Ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί. Ο Θεός να μας φυλάει. Και τι είναι η εντολή του Κυρίου? Συγκεκριμένα βήματα. Είναι μια πορεία. Συγκεκριμένα βήματα που οδηγούν στη Βασιλεία των Ουρανών. Με μια γνώση, επίγνωση, αποκάλυψη. Ότι υπάρχει μία άμπελος αληθινή, γιατί υπήρχε και μία άμπελος στην Παλαιά Διαθήκη που δεν έκανε σταφύλια, έκανε αγριοστάφυλλα. Και αν διαβάσετε την εγκυκλοπαίδεια τι σημαίνει κλίμα, σημαίνει το δέντρο που κάνει σταφύλια και κρασί. Αυτό θα πει κλίμα. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή. Σεις είστε τα κλίματα και ο πατέρας μου είναι ο Γεωργός και φροντίζει ένα κλίμα προσωπικά και ξεχωριστά, γιατί είναι ο πατέρας και όπως ο πατέρας φροντίζει ένα-ένα τα παιδιά του προσωπικά, γιατί δεν είναι όλα τα παιδιά ίδια. Άλλος είναι ο Δαβίδ, ανήρ πολέμων, άλλος είναι ο Σολομών, ανήρ ειρηνικός. Άλλος εσύ, άλλος είναι αυτός. Ο έχοντας εντολάς μου, λέει ο Χριστός, και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Και οι εντολές του Χριστού δεν είναι ίδιες για όλους. Άλλες είναι για τη γυναίκα μου, άλλες για μένα, άλλες για το γιο μου, άλλες για σένα. Κάθε ένας έχει το προσωπικό του έργο, το προσωπικό του χαρακτήρα, την προσωπική του αποστολή. Ο Θεός να μας φυλάει. Ευχαριστούμε τον Κύριο για όλα. Εγώ είμαι η άμπελος αληθινή, εσύ είσαι στα κλίματα, αλλά ο Γεωργός είναι ο πατέρας μου. Και ο πατέρας μου κάθε ένα κλίμα το καθαρίζει. Εάν δεν φέρει καρπό, το ξεριζώνει και το πετάει. Αν δεν φέρει καρπό καλό, και ο καρπός του να μένει. Αν φέρει και λίγο καρπό, το καθαρίζει για να φέρει περισσότερο καρπό. Και εσείς όλοι είστε καθαροί δια των λόγων των οποίων ακούσατε. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Έχουμε πατέρα που είναι ο Γεωργός μας. Ο πατέρας μου είχε αμπέλια και θυμάμαι, αδερφοί, όταν πηγαίναμε, εγώ είμαι πιτσιρικάς, τότε το Μαρούσι ήταν χωριό, αμπέλια είχε και χωράφια. Και αφού σκάλιζε, όργωνε το αμπέλι, πηγαίναμε και κοίταγε ένα-ένα κλίμα ξεχωριστά. Και μου έλεγε, το βλέπεις αυτό το κλίμα? Λέω, ναι, το ξεριζώσω. Γιατί ρε πατέρα, κοίτα τι ωραία φύλλα έχει. Δεν φέρνει καρπό, μόνο φύλλα έχει. Και το ξερίζωνε. Και φύτευε άλλο που ήταν μικρούτσικο. Μα ρε πατέρα, έβγαλες αυτό και έβαλες αυτό. Ναι, αλλά αυτό θα φέρει καρπό. Το καταλάβαινε αυτό. Το εκείνο που έχει σημασία είναι το κλίμα να φέρει καρπό. Αν δεν φέρει, είναι άχρηστο. Το ποτίζεις, το σκαλίζεις, το κλαδεύεις, φύλλα. Ή ακόμη χειρότερα, αγριοστάφυλλα. Ψέμα, υπερηφάνεια. Ο Θεός να μας φυλάει. Και πάμε στο δεύτερο μήνα. Το δεύτερο βήμα. Τέσσερα εδάφιο. Μείνατε τώρα σε μένα και τότε θα μείνω εγώ εσάς.
Γιατί καθώς το κλίμα δεν μπορεί να φέρει καρπόν από μόνο του, εάν δεν μείνει φυτευμένο εις την άμπελο, ούτε κι εσείς αν δεν μείνετε εν εμή. Και πώς μένω στον Πατέρα, και πώς ο Χριστός μένει σε μένα, συγγνώμη, πώς μένω στον Χριστό στην άμπελο και πώς ο Χριστός μένει σε μένα. Και λέει ο Λόγος του Θεού κάτι που είναι πραγματικά, κατά την ταπεινή μου γνώμη, συγκλονιστικό, αδερφοί. Λέει, και θέλω να το διαβάσω ακριβώς όπως το λέει, «Εάν δε φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωή εν εαυτής». Αλλά τι σημαίνει τρώγω και πίνω? Αξίως προς ευλογία, όχι προς κατάκριση. Όχι με αμαρτία, αλλά με μετάνοια και συγχώρεση. Όποιος τρώγει τη σάρκα μου αξίως προς ευλογία, όχι εν ψέματι και υπερηφανία, αλλά εν ταπεινώση και εν αληθεία, ώστις τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωή αιώνιον. Αυτόν εγώ θα αναστήσω την ημέρα της αρπαγής, την εσχάτη μέρα, διότι η σάρξ μου αληθώς είναι τροφή και το αίμα μου πόσες, και το κρίσιμο σημείο. Όποιος τρώγει τη σάρκα μου αξίως και πίνει το αίμα μου αξίως, μέσα μου μένει και εγώ μένω μέσα σε αυτόν. Ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Αυτός θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου και εγώ σε αυτόν θα αποκαλύπτω τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, την αλήθεια του Ευαγγελίου. Και όποιος φυλάει το λόγο μου, αυτός είναι ο αγαπών με. Αυτός θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου και σε αυτόν ο Πατέρας μου και εγώ θα κατοικήσουμε. Βόηθα μας, Κύριε Θεέ μου, βόηθα μας. Να μην είναι λόγια, αλλά να είναι εμπνεύματι και αληθεία ο Λόγος του Θεού και για μένα και για τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Εγώ είμαι άμπελος, σεις τα κλίματα. Ο μένων είναι εμεί και εγώ είναι αυτό, αυτός φέρει καρπόν πολύ. Διότι χωρίς εμού δεν δίναστε να κάνετε ουδέν. Εκείνο που έχει σημασία είναι να φέρω καρπό. Και ο καρπός είναι πρώτον ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Κύριε Θεέ μου, αλλά και καρπός χιλέων ομολογούντων το όνομα του Χριστού. Αλλά και πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου, να τρέμουμε στο Λόγο του Θεού. Γιατί, ποιος είναι ο τρέμον στο Λόγο του Θεού ευλαβής? Ο Ιησούς Χριστός εισηκούστη δια την ευλάβεια αυτού. Γιατί προσευχότανε προς τον Πατέρα Θεό με κραυγές δυνατές και δάκρυα για να τον σώσει από το θάνατο. Ποιον τον Χριστό? Βέβαια, τις παγίδες του διαβόλου. Ο διάβολος ζητάει να πλανήσει δυνατόν και τους εκλεκτούς. Μεταμορφώνεται σε άγγελο φωτός και κάνει τον άνθρωπο να λέει αυτό που δεν θέλει να λέει. Άλλα λέω, θέλει λέει η καρδιά μου, και άλλα κάνω. Και ποιος το λέει αυτό? Ο Παύλος, ο Απόστολος Παύλος. Ποιος θα με γλιτώσει από αυτό το μεγάλο κακό? Και η απάντηση είναι μόνο ο Πατέρας Θεός εν το όνομα του Χριστού δια Πνεύματος Αγίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βόηθησέ μας, Κύριε. Εάν της δε μείνει εν τη αμπέλο ώστε να φέρει καρπό πολύ, ξεραίνεται, το ξεριζώνουνε και το στέλνουν στη φωτιά για κάψιμο. Το μόνο ξύλο που δεν χρησιμοποιείται πουθενά είναι του κλίματος. Φοβερό. Μόνο για φωτιά κάνει. Μόνο για φωτιά. Και τώρα πάμε στο τρίτο βήμα. Εάν μείνετε σε μένα, αλλά και οι λόγοι μου μείνουν σε μένα, μείνουν σε εσάς, τότε θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς.
Εν τούτο δοξάζεται ο πατήρ μου, εις το να φέρετε καρπών πολλήν και ούτω θέλετε είστε μαθητέ μου. Το κρίσιμο λοιπόν μήνυμα σήμερα είναι, τι θέλεις να σου δώσω. Αυτό είναι, αδερφοί. Ό,τι αν ζητήσετε και θέλετε, θα γίνει σε εσάς. Πότε, εάν μείνετε σε μένα και οι λόγοι μου, οι λόγοι της αληθείας, όχι το ψέμα, οι λόγοι της αληθείας μένουν σε εσάς. Τότε ό,τι αν θέλετε θα γίνει σε εσάς. Και τότε θα φέρετε καρπό πολύ. Και τότε θα είστε αληθώς μαθητέ μου. Τώρα μπαίνει μια άλλη σχέση. Υπήρχε ο Κύριος και ο δούλος. Υπάρχει ο πατέρας και ο γιος. Τώρα υπάρχει όμως μια άλλη ιδιαίτερη σχέση. Ο δάσκαλος και ο μαθητής. Πολύ σοβαρό ερώτημα. Ποιος είναι ο διδάσκαλός σου? Ποιον ακούς? Ποιος επηρεάζει? Ποιος είναι ο δικός σου δάσκαλος? Κύριε Θεέ μου, ο δάσκαλός μας είναι ένας, αδερφοί. Ιησούς Χριστός και τούτος εσταυρωμένος. Και πώς μας διδάσκει? Μέσα από το Λόγο του Διαπνεύματος Αγίου. Μόνο. Πάσα άνθρωπος ψεύτης, ένας είναι ο αληθινός. Ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Σόντος. Καθώς εμέ αγάπησε ο Πατέρας, επόμενο τέταρτο βήμα, και εγώ αγάπησα εσάς, τώρα μείνατε στην αγάπη μου. Και πώς θα μένω στην αγάπη, πώς θα απολαμβάνω την αγάπη του Θεού Πατρός? Εάν τα σεντολάς μου φυλάξατε, τότε θα μένετε στην αγάπη μου. Καθώς εγώ εφύλαξα τα σεντολάς του Πατρός μου, γι' αυτό μένω στην αγάπη του. Ταύτα ελάλησα προς εσάς, για να μείνει εν ημίν η χαρά μου, και η χαρά ημώνα είναι πλήρης. Και πότε μένει η χαρά του Χριστού μέσα μας και είναι πλήρης? Όταν ετείτε και θέλετε λαμβάνει, για να είναι πλήρης η χαρά σας. Έως τώρα δεν ετήσατε ουδέν εν το ονοματί μου. Τι σημαίνει εν το ονοματί μου? Εν το λόγο μου. Ετείτε και θέλετε λαμβάνει, για να είναι πλήρης η χαρά σας. Ταύτα ελάλησα προς εσάς, λέει ο Χριστός, για να μένει μέσα σας η χαρά μου, και η χαρά ημών να είναι πλήρης. Και πάμε τώρα στο επόμενο βήμα. Τι ωραία που τα λέει τα βήματα. Να το διαβάζουμε, αδερφοί αγαπητοί, αυτό το κεφάλαιο, γιατί φανερώνει την πορεία τη σωστή που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Την πορεία τη σωστή. Αυτή είναι η εντολή μου. Εντολή τώρα. Διαταγή. Όχι παράκλησης, ούτε προτροπή. Διαταγή. Αυτή είναι η εντολή μου. Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Πώς? Όπως εγώ σας αγάπησα. Μα γίνεται, δεν γίνεται αυτό? Μπορώ εγώ να αγαπήσω τη γυναίκα μου, το παιδί μου, τον αδελφό μου, όπως ο Χριστός με αγαπάει? Αδύνατον. Όπως ο Χριστός με αγαπάει να αγαπήσω εγώ, ξαναλέω, τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, αποκλείεται. Μόνο εάν πληρούμενος Πνεύματος Αγίου, η αγάπη του Θεού Πατρός εκχέεται στην καρδιά μου δια Πνεύματος Αγίου, το οποίο είναι και το μεγάλο μυστικό. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Αυτό είναι που μετατρέπει την πίστη μας δια αγάπης ενεργουμένη. Αυτό είναι που κάνει ό,τι ζητάμε ο Θεός να μας το δίνει. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Μόνο η αγάπη του Θεού Πατρός είναι αυτή που μεταμορφώνει τον άνθρωπο και τον κάνει να αγαπάει όπως ο Χριστός αγαπάει. Γιατί ο Χριστός αγαπάει έτσι? Γιατί έχει την αγάπη του Θεού Πατρός μέσα του. Μεγαλύτερα ταύτης αγάπη, και πώς αποδεικνύεται? Δεν έχει ουδείς να βάλει την ψυχή του υπέρ των φίλων αυτού. Τώρα
Ξέρετε τι λέει ο Χριστός. Εσύ είσαι... Δεν λέει η νύμφη μου. Η φίλη μου. Η αγαπημένη μου. Εσύ είσαι. Μα δεν είναι η νύμφη σου. Δεν είναι η εκκλησία σου. Δεν είναι το σώμα σου. Η φίλη μου. Και ποιος είναι αληθινός φίλος του Χριστού? Αυτός που πραγματικά φυλάει τις εντολές του και αγαπάει τον Χριστό. Αυτός είναι ο φίλος του. Λέει ψέματα. Δεν υπερηφανεύεται. Δεν πλανάται. Γιατί ο Χριστός είναι δάσκαλός του και καθηγητής του. Δεν υπάρχει πλάνη σε αυτόν. Σείς είστε φίλοι μου. Και τότε θα κάνετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Δεν σας λέγω πλέον δούλους μου, γιατί ο δούλος δεν ξέρει τις λεπτομέρειες της διδασκαλίας του Κυρίου του. Εντολές παίρνει. Εξομολόγηση δεν έχει. Ποιος εξομολογείται? Ο φίλος στο φίλο του. Η γυναίκα σου είναι φίλη σου? Είναι γυναίκα σου μόνο. Ο άντρας σου είναι φίλος σου? Είναι άντρας σου μόνο. Το παιδί σου είναι φίλος σου? Το εγγονάκι σου είναι φίλος σου? Πόσο σημαντικό είναι, αδερφοί αγαπητοί, να έχουμε φιλική σχέση που είναι εν πνεύματι και αληθεία. Αυτή είναι η φιλική σχέση. Εν πνεύματι Αγίω και εν τη αληθεία του Ευαγγελίου. Αλλιώς, τίποτα. Όχι στα φύλλα, αγριοστάφυλλα. Ο Θεός να μας φυλάει. Και μπαίνουμε σε αυτό που ξεκινήσαμε. Εσείς δεν εξελέξατε εμένα, εγώ σας εξέλεξα. Αλλά δεν σας εξέλεξα για να σας φέρω εδώ, για να φέρετε καρπό εις δόξαν Θεού Πατρός. Και ο καρπός σας να μένει, να μην χαθεί. Και τότε θα είστε σαν δέντρο πεφυτευμένο μέσα στους ρίακας των υδάτων. Το φύλλωμά σας θα θάλει. Δεν θα διακρίνετε το καύμα, δεν θα διακρίνετε το παγετό. Ό,τι χρειάζεται θα το παίρνετε. Το φύλλωμά σας θα θάλει. Ο καρπός σας θα είναι πολύς, πλήρης και θα μένει. Και το σημαντικότερο, ό,τι αν ζητείτε από τον Πατέρα σας στον ουράνιο, ο Θεός θα το κάνει. Συγκλονιστικό, αδερφοί αγαπητοί. Ό,τι αν πράττεις, ο Θεός θα το ευωδώνει. Θέλεις? Αυτό είναι το συγκλονιστικό. Ό,τι αν πράττεις, ο Κύριος θα το ευωδώνει. Αλλά στην πνευματική σου ζωή το ευωδώνει. Θα ευλογεί ό,τι κάνεις. Την είσοδό σου, την έξοδό σου. Το έργο σου. Τη ζωή σου. Τη σχέση σου με το φίλο σου. Μία σχέση που θα συνομιλείτε στόμα με στόμα. Δεν θα είναι ο Κύριος σου που θα είναι και ο Θεός σου. Θα είναι ο δάσκαλός και ο καθηγητής σου. Ούτε αυτό. Ο φίλος σου. Ο προσωπικός σου φίλος. Ο καλύτερός σου φίλος. Ο μοναδικός σου φίλος. Και τότε θα το εξομολογήσει τα βάθη της καρδιάς σου και θα σου εξομολογείται τα βάθη της καρδιάς του. Φιλική σχέση. Δεν έχω να κρύψω τίποτα από τη γυναίκα μου. Δεν έχει να κρύψει τίποτα η γυναίκα μου από μένα. Γιατί είμαστε φίλοι. Δεν της χαλάω κανένα χατήρι και δεν μου χαλάει κανένα χατήρι. Γιατί είμαστε φίλοι. Και το ίδιο ισχύει και με τα παιδιά μου, το ίδιο ισχύει και με τα εγγόνια μου, το ίδιο ισχύει και με τα αδέλφια μου. Αλλά πάντοτε εν πνεύματι και αληθεία. Μόνο εν πνεύματι και αληθεία. Το αποτέλεσμα, ό,τι αν ζητήσετε από τον Πατέρα σας, τον ουράνιο εν το όνοματί μου, θα σας δώσει. Όχι εγώ, ο Πατέρας μου ο ουράνιος. Γιατί ζητήσατε εν το όνοματί μου.
Τώρα βέβαια προσέχετε, γιατί κάποιοι θα σας μισούν. Ο κόσμος θα σας μισθεί. Και ποιος είναι άρχον και βασιλιάς του κόσμου του? Ο διάβολος, πατήρ του ψεύδους. Ο κόσμος θα σας μισεί. Εμένα εμείς σε πρώτερον. Γιατί εσείς δεν είστε εκ του κόσμου, όπως εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου. Γιατί εγώ σας εξέλεξα και σας έβγαλα εκ του κόσμου. Και θυμίστε το λόγο το οποίο σας είπα. Δεν είναι δούλος μεγαλύτερος του Κυρίου αυτού. Φίλος, δούλος. Δούλος, φίλος. Εάν εμέ δίωξαν, Κυρία μου, και σας θα διώξουμε. Αλλά και αν το λόγο με φύλαξαν, και το δικό σας θα φυλάξουμε. Φοβερό δεν είναι, αδερφοί? Για να πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών πρέπει να εισέλθουμε διαπλόλων θλίψεων. Εάν με δίωξαν και σας θα διώξουν. Εάν το λόγο με φύλαξαν και το λόγο σας θα φυλάξουν. Αυτή είναι η σχέση του φίλου του Χριστού, του παιδιού του Θεού, με όλους τους ανθρώπους. Εάν δεν έκανα μεταξύ τους τα έργα τα οποία ουδής άλλος έκαμε και αν δεν άκουγαν αυτά τα οποία είπα, τότε δεν έκανα αμαρτία. Αλλά τώρα και είδαν και άκουσαν και μίσησαν και εμέ και τον πατέρα μου, γιατί είναι τέκνα του πατρός του ψεύδους. Φύλαξέ μας, Πατέρα. Αδελφοί αγαπημένοι, η εκκλησιαστική μας ζωή, η αρπαγή της Εκκλησίας δεν είναι δεδομένη σε κανέναν. Ναι. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Ούτε το χθες, ούτε το σήμερα, ούτε το αύριο. Τίποτα. Το μόνο που είναι δεδομένο είναι η προσωπική σου σχέση με το φίλο σου. Αυτό είναι δεδομένο. Να μιλάτε στόμα με στόμα στο θρόνο της χάριτος του Θεού, που εκεί θα σου αποκαλύπτει πράγματα τα οποία δεν μπορούσες να τα φανταστείς. Τώρα όμως και είδαν και εμίσησαν και εμένα και τον πατέρα μου, γιατί πρέπει να εκπληρωθεί ο λόγος του Θεού, ο γεγραμμένος, ότι εμίσησαν με δωρεάν, με εμίσησαν χωρίς καμία αιτία. Φοβερό δεν είναι, αδερφοί? Με εμίσησαν χωρίς καμία αιτία. Εγώ τους ευεργέτησα, εγώ τους υπηρέτησα, εγώ τους δίδαξα, εγώ τους αποκάλυψα τον πατέρα, εγώ τους φανέρωσα την αρπαγή της Εκκλησίας, την οδόν, τα ίχνη μου. Έχεις κανένα παράπονο από τον Χριστό? Έχεις κανένα παράπονο από τον Χριστό? Και αν έχεις και παράπονο κατά του αδελφού σου, συγχώρεσέ τον. Γιατί? Γιατί πρέπει να είναι φίλος σου. Συγχώρεσέ τον. Τι παράπονο έχεις με τον αδελφό σου? Ό,τι παράπονο και να έχεις, πες ο Κύριος να σε ευλογήσει πιο πολύ από μένα. Μπορεί, μπορεί. Θα το κάνει? Αυτός γνωρίζει. Εκείνο που γνωρίζω εγώ είναι ότι πρέπει να αγαπάω, να αγαπάει ο ένας τον άλλον όπως ο Χριστός με αγάπησε. Με αυτή την αγάπη. Να αγαπάω τον αδελφό μου. Με αυτή την αγάπη μόνο. Εν πνεύματι και αληθεία. Και η απάντηση είναι, Κύριε, δεν μπορώ χωρίς εσένα να κάνω τίποτα, βοήθησέ με, σε παρακαλώ. Και ο άνθρωπος έχει πνεύμα, η έμπνευση όμως του παντοδυνάμου συνετίζει αυτόν. Κύριε Θεέ μου, συνέτησέ με. Και λέει ο Θεός, εγώ θα σε συνετίσω. Και λέει ο Χριστός, εγώ θα σε διδάσκω την οδόν την οποία πρέπει να περπατείς. Και λέει και ο Παράκλητος, εγώ θα σε συμβουλεύω πάντοτε στο δρόμο σου. Αμήν.